και κύριοι, χαίρετε και καλωσορίσατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας και ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την εβδομάδα που πέρασε. Με το βλέμμα Παναγιώτη στραμμένο στην κρίσιμη για το προσφυγικό σύνοδο κορυφής της 7ης Μαρτίου, καθώς η κυβέρνηση αναμένει συγκεκριμένες αποφάσεις. Πράγματι, θάλια, καθώς πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν κλείσει τα σύνορά τους, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί στον ελλαδικό χώρο περισσότεροι από 31.000 πρόσφυγες. Και ενώ τα κλειστά σύνορα λοιπόν εντείνουν όλο και περισσότερο την προσφυγική κρίση, την περασμένη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων αναφέρθηκαν στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξει αναλογική κατανομή των προσφύγων που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή οσδήποτε βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής δημοκρατίας, έστω και ο παρανόμος εισελθής, έχει δικαιώματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα όποια δικαιώματα του αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους της πατρίδας. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν ουδήποτε δικαιώματος. Τροφοδοτούνται και επιζούν είτε χάρη στη φιλανθρωπία των όποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε υποστηριζόμενοι από οποιαδήποτε δομή και με οδήποτε τρόπο. Έχετε συνειδητοποιήσει τι είναι αυτά που λένε οι συναδελφοί σας στην κυβέρνηση για 150.000 πρόσφυγες, μετανάστες και τα διάφτα? Έχετε υπόψη σας τη διεθνή εμπειρία που ως ρεπόρτερ ο κύριος Μουζάλας αναφέρει για χώρα Ελλάδα που την παρομοιάζει με άλλες χώρες που έχουν διεδεχτεί προσφυγικές ροές? Ξέρετε τι σημαίνει Λίβανος? Έχετε υπόψη σας την ιστορία? Και υπάρχουν λύσεις. Και σας τις είπε και ο Γενικός Γραμματέας μας ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος. Υπάρχουν λύσεις. Πρώτη λύση είναι να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό. Θέλει να αλλάξει τη φυσιογνωμία του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους? Θέλει να δεχθεί και να ανοίξει τα αγκαλιά του και να δεχθεί τους κάθε λογής καταταραγμένους του κόσμου? Δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα, κύριοι. Δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες, μετανάστες, πέστε τους όπως θέλετε, λάθρομετανάστες. Δεν τους αντέχει. Δεν είναι δυνατόν εμείς να γίνουμε οι χωματεροί ψυχών και δυστυχισμένων της Ευρώπης. Όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού, εμείς λέμε την απευθείας μεταφορά με ευθύνη και εγγύηση του ΟΗΕ των μεταναστών και των προσφύγων από τις πρώτες χώρες σταθμούς. Που δεν είναι η Ελλάδα πρώτη χώρα σταθμός, είναι η Τουρκία, είναι η Ιορδανία, είναι ο Λίβανος, από αυτές τις χώρες. Και όσοι παραμένουν στην Ελλάδα με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης και του ΟΗΕ να μεταφέρονται απευθείας στις χώρες τελικού προορισμού μέσα από την παροχή και των αντίστοιχων ταξιδιωτικών εγγράφων, παραβιάζοντας τη συνθήκη του Σέγγεν. Η προσφυγική μεταναστευτική κρίση που έρχεται να επιβαρύνει την ήδη ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μοιάζει να βρίσκεται ήδη εκτός ελέγχου. Είναι απαραίτητο να βρούμε ένα κοινό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κρίσιμο εθνικό θέμα. Η καχυποψία που συναντάει η κυβέρνηση σε κάθε της πρωτοβουλία, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, δεν είναι αδικαιολόγητη. Δείξαμε ένα πρόσωπο αλληλεγγύης για το οποίο νιώθουμε τιμή εμείς, η μικρή φτωχή χώρα με την κρίση. Νιώθουμε τιμή που δεν βιάσαμε τις Σύριες, που δεν πήραμε τις αποσκευές από αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Είναι τιμή για μας, τη φτωχή χώρα, τη χώρα με την κρίση. Τι θέλω να πω? Σε αυτό το μαραθώνιο που σήμερα είναι σε δύσκολη καμπή, εμείς θα τερματίσουμε. Η προσφυγική κρίση είναι προσωρινή. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα τεθούν τα ζητήματα που πρέπει να τεθούν, έπειτα και από τη σύσκεψη που θα γίνει αύριο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των πολιτικών αρχηγών, πιστεύω ότι θα κατατεθεί μια εθνική πρόταση από όλα τα πολιτικά κόμματα για να μπορέσουμε, έχοντας δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά όλοι οι Έλληνες. Και πρέπει να σας πω ότι όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί και η αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού και η αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού και η Εκκλησία και οι εθελοντικές οργανώσεις συντονιζόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτερα για να μπορέσουμε πραγματικά να περιορίσουμε τις επιπτώσεις και τις επιδράσεις αυτού του πολύ μεγάλου και σοβαρού κοινωνικού προβλήματος που πλέον αποκτά διαστάσεις εθνικές.
Για άλλη μια φορά, Θάλια, το θέμα της αξιολόγησης βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Με αφορμή και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ενημέρωση αυτή του Υπουργού Οικονομικών προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πολιτική της κυβέρνησης. Είναι αδιανόητο να θεωρούν ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν όταν η συμφωνία του καλοκαιριού ήταν με προβλέψεις για την ανάπτυξη πολύ χαμηλότερες από αυτές που βγήκανε. Δηλαδή όταν γινόταν οι συζητήσεις ήταν περίπου μείον 2% η πρόβλεψη, η μέση πρόβλεψη για την ανάπτυξη, και τώρα ξέρουμε ότι θα είναι κάτι μεταξύ 0,4 και 0,7. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει οικονομολόγος που θεωρεί ότι πήγαμε χειρότερα από τις προβλέψεις. Και άρα, επειδή η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη, είχαμε και περισσότερα έσοδα από ό,τι προβλεπότανε το καλοκαίρι, είτε επειδή από την ανάπτυξη, όπως σας είπα, είτε επειδή είχαμε μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, καθώς τα μέτρα μας κατά της φοροδιαφυγής αρχίζουν να πιάνουν. Και άρα το λογικό ήταν να ρωτούσανε για λιγότερα μέτρα, αφού η οικονομία πήγε καλύτερα. Θέλω απλώς να σας πω, πέραν των ευχών μου να καταλήξει γρήγορα, όχι βέβαια επί τη βάση της πρότασής σας για το ασφαλιστικό και το φορολογικό, γιατί η δική σας πρόταση για μας για το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι απαράδεκτες προτάσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι έχει κάνει δηλώσεις σήμερα ο κύριος Ντάισενμπλουμ, μπορεί να τις βρείτε στο διαδίκτυο, με τις οποίες δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία σας και διατυπώνει σαφώς ότι έχει κάνει πάρα πολύ μικρή πρόοδο στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Το σημερινό νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, είναι περί του Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων. Όλοι συμφωνούν και είπαν ναι, η Χρυσή Αυγή είπε όχι, και όχι μόνο λόγω της ουσίας του νομοσχεδίου, όπως πολύ σωστά ανέλησε ο εισηγητής μας, ο βουλευτής Βιωτίας, ο κύριος Καρακώστας, αλλά διότι υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο αυτό φωτογραφικές διατάξεις που πρέπει να τις αναδείξουμε, τα οποία θα έλεγα διατάξεις είναι στα όρια της φοροδιαφυγής. Αμφισβητούμε τα πάντα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση που αντιφάσκει καθημερινά, σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση που λέει δια του αρμοδίου υπουργού κλείνουμε την αξιολόγηση, και η εθνική αντιπροσωπεία δεν ξέρει ούτε με ποιο ασφαλιστικό, ούτε με ποιο φορολογικό, ούτε με ποιο μεσοπρόθεσμο και τις βαστικές του γραμμές. Πλήρης αδιαφάνεια. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να συνειδητοποιηθεί, πρόκειται περί πολιτικής εξαπάτησης και πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας που συγκροτεί η κυβέρνηση αυτή. Μια αξιολόγηση η οποία θα οδηγεί στην επιτάχυνση αλλά και στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Τόσο όσον αφορά στην καταδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, στη φοροεπιδρομή και σε μια σειρά πρόθεσης αντιδραστικών και αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στο όνομα της θωράκης ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων και της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Το λεγόμενο Βαρουφάκης effect είχε αρνητικές επιπτώσεις που υπολογίζονται στο 7% του ΑΕΠ ως το τέλος του 2016. Η δε επίπτωση στο χρέος υπολογίζεται σε ένα επιπλέον 25% του ΑΕΠ, αν φυσικά προσθέσουμε και το μακροπρόθεσμο κόστος της νέας διάσωσης των τραπεζών, που είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα των ανερμάτιστων χειρισμών του πρώην Υπουργού. Αυτού που μόλις προχθές ο κύριος Πρωθυπουργός επιτέλους χαρακτήρισε τα λεγόμενά του ως ανοησίες. Θέλω να θυμίσω λοιπόν ότι χτες κιόλας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης υπέγραψε συμφωνία 2 δις μέχρι το 2020. Τρέχουν 7 αναπτυξιακά προγράμματα. Ήδη έχει υπογράψει η Εθνική Τράπεζα και θα υπογράψουν και οι άλλες 3. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι ο Κλάους Ρέγκλιν χτες κιόλας σχεδόν με βεβαιότητα είπε ότι το θέμα της διαπραγμάτευσης τελειώνει. Και τελειώνει θετικά για τη χώρα. Είχαμε επαφή με συναδέλφους της Ολλανδίας, προεδρεύει η Ολλανδία στην Ευρώπη. Αυστηρότατη. Ζητούν τη σύνδεση, ζητούν τη σύνδεση της αξιολόγησης της λίστας Λαγκάρντ των
κόκκινων δανείων για να βοηθήσουν στο προσφυγικό. Και είδατε χθες που πήγανε τα 700 εκατομμύρια που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των οργανώσεων της ΥΠΑ της Αυρμοστίας όλων αυτών, ούτως ώστε να αποφύγει την ανάμειξη το ελληνικό κράτος. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για αξιολόγηση όταν έχουμε τεράστιες εκκρεμότητες όπως είναι το ασφαλιστικό, εκκρεμότητες όπως είναι το δημοσιονομικό κενό και όπως είναι η αμφιθυμία στις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις? Εμείς δεν είχαμε επιτρέψει ποτέ, επί τόσα χρόνια κρίσης και σκληρής διαπραγμάτευσης, να συνδεθεί η οικονομική διαπραγμάτευση με την εξωτερική πολιτική, με τα εθνικά θέματα. Ποτέ. Τώρα έχουμε μία σύνδεση που γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Του προσφυγικού με την αξιολόγηση. Του προσφυγικού με το ασφαλιστικό. Του προσφυγικού με το χρέος. Μα είναι ποτέ δυνατόν? Τα μακροοικονομικά δεδομένα λοιπόν, τόσο σε επίπεδο μεγέθυνσης πραγματικής οικονομίας, όσο και σε επίπεδο δημοσιονομικού, είναι σαφώς βελτιωμένα. Το Ταμείο λοιπόν πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στον Αύγουστο του 2015 και το Μάρτιο του 2016, ώστε να απαιτείται 5 φορές υψηλότερη, να εκτιμά ότι το δημοσιονομικό κοινό είναι 5 φορές υψηλότερο. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εκτίμηση. Το Ταμείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και σε επίπεδο Ευρωζώνης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να εξηγήσει πώς πάει το ίδιο σε ένα τόσο μεγάλο δημοσιονομικό κενό. Αυτό είναι μια κρίσιμη επιτυχία της κυβέρνησης που όλα τα κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν. Για το προσφυγικό ζήτημα και την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μας, ενημερώθηκαν οι ομογενείς βουλευτές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, όπου συζητήθηκε διεξοδικά και το θέμα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Το Προεδρείο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού είχε διαδοχικές συναντήσεις με αντιπροέδρους της Βουλής, προέδρους διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών και προέδρους ομάδων φιλίας. Ενημερώνοντας τα μέλη του Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού για την ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η χώρα μας την τελευταία πενταετία εξαιτίας της εφαρμογής των μνημονίων, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου είπε ότι παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, ο ελληνικός λαός έδειξε αξιοπρέπεια, αγάπη, αλληλεγγύη και βοηθάει στο δράμα των προσφύγων. Ένας λαός σε ανθρωπιστική κρίση ο ίδιος. Σε ανθρωπιστική κρίση ο ίδιος, και θα σας πω τα νούμερα γιατί είναι σε ανθρωπιστική κρίση ο ελληνικός λαός, δείχνει αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, αγάπη και βοηθάει τους πρόσφυγες που βρίσκονται ίδιοι σε ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει δηλαδή μια διπλή ιστορία. Εγώ πιστεύω, και το λέω αυτό προσωπικά, ότι αυτό θα εγγραφεί στην ιστορία του ελληνικού λαού. Ότι είσαστε σε ιστορικές μέρες στην πατρίδα. Θα γραφτεί όπως γράφτηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό που έκανε ο ελληνικός λαός. Κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, η κυρία Φωτίου παρουσίασε στοιχεία που σοκάρουν για το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας. 25% περίπου ανεργία στη χώρα, τεράστια νούμερα, 1,400 περίπου οι άνεργοι, που σημαίνει το 50% των νοικοκυριών, τα 50% στα όρια της φτώχειας των ελληνικών νοικοκυριών, που σημαίνει ότι τα παιδιά λιποθυμάνε στα σχολεία γιατί δεν τρώνε, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το 27,8% των παιδιών, πρωταθλητές τα παιδιά εμείς σε όλη την Ευρώπη, είναι κάτω από τον κίνδυνο της φτώχειας, ακραίας φτώχειας, που σημαίνει ότι 400.000 συμπολίτες μας είναι στο πρόγραμμα για την ανθρωπιστική κρίση που κάνει η κυβέρνησή μας. Η κυρία Φωτίου ζήτησε από τις ελληνικές καταγωγές βουλευτές να βοηθήσουν ο καθένας στη χώρα του, ώστε να γιγαντωθεί το πρόγραμμα που έχει αναπτύξει το Υπουργείο σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, προκειμένου κανένα παιδί να μην μένει χωρίς φαγητό. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να τρέξετε την πλατφόρμα Act for Greece. Σας ζητάω αυτό το συγκεκριμένο στα κράτη σας και να μπορέσετε να
βοηθήσετε ώστε του χρόνου οι πιο χτυπημένες στα σχολεία, τα δημοτικά, στις πιο χτυπημένες περιοχές 200.000 Ελληνόπουλα όπως εμείς υπολογίζουμε να έχουν ένα ζεστό γεύμα το οποίο στοιχίζει 2,5 ευρώ. Αυτό το μήνυμα που έστειλε η Υπουργός, που είναι μήνυμα της ελληνικής κοινωνίας, να φύγει και στους 173 πρώην και νυν βουλευτές, γερουσιαστές, σε όλα τα κοινοβούλια που υπάρχει ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος, πολιτιακός, ομοσπονδιακός κλπ. Και το Act for Greece, το crowdfunding, το μήνυμα «Στηρίζουμε τα Ελληνόπουλα». Οι ομογενείς βουλευτές ενημερώθηκαν για το προσφυγικό και από τον ειδικό συνεργάτη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με αρμοδιότητες στην μεταναστευτική πολιτική Γιάννη Μουζάλα, Μάρκο Παπακοσταντή, ενώ ο Γενικός Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Τσίπρας, ζήτησε τη βοήθειά του στον τομέα των επενδύσεων και ανέφερε 5 λόγους για τους οποίους, όπως είπε, το 2016 θα είναι χρονιά επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Πρώτο, τη μετάβαση της χώρας σε οικονομία υψηλής ανταγωνιστικότητας μέσω της υψηλής εξειδίκευσης, της αυξημένης προστιθέμενης αξίας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Δεύτερο, την κατάρτιση ενός αναγκαίου νέου παραγωγικού σχεδιασμού και προσανατολισμού της χώρας. Τρίτο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μέσα από την ανασυγκρότηση των δημόσιων και μεικτών δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών, και των ιδιωτικών δηλαδή. Τέταρτο, τον εμπλουτισμό των διεθνών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων της χώρας με νέους εταίρους, με βάση τις αλλαγές που υπάρχουν στις παγκόσμιες, χωρίς βέβαια να καταλείπουμε παλιούς και παραδοσιακούς εταίρους. Και πέμπτο, ίσως το κυριότερο, την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων. Το Προεδρείο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Κώστα Δουζίνα, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Δημήτρη Σεβαστάκη και τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής Αναστάσιο Κουράκη και τους Προέδρους των Επιτροπών Ομάδων Φιλίας. Ας δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις που μας έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο και τις δραστηριότητες των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Σε συνέχεια ερωτήσεων της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας Βόζενμπεργκ για το χώρο Σέγγεν, το κλείσιμο των συνόρων, την επαναφορά των ελέγχων και τη διακοπή των σιδηροδρομικών συνδέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μονομερείς ενέργειες από ορισμένα κράτη-μέλη, ο Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος απάντησε πως σύμφωνα με ενδεικτική εκτίμηση της Επιτροπής, μόνο για τον τομέα των μεταφορών, οι οικονομικές συνέπειες της επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σέγγεν θα ανέρχονταν σε 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται το κόστος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, το κόστος για τους επιβάτες λόγω χρόνου αναμονής και ο διοικητικός φόρτος. Ο κύριος Αβραμόπουλος επεσήμανε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη για το κατά πόσον η προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων των προσώπων είναι αναγκαία και αναλογική, όπως προβλέπεται ρητά στον κώδικα συνόρων Σέγγεν. Πάντως, όπως σημειώνεται στην απάντηση του Επιτρόπου, δεν είναι απαραίτητο να ελέγχονται όλα τα πρόσωπα στα εσωτερικά σύνορα, ούτε όλα τα εσωτερικά σύνορα χερσαία θαλάσσια αέρια, δεδομένου ότι η εμβέλεια και η διάρκεια αυτής της προσωρινής επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων πρέπει να κινούνται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για την αντιμετώπιση σοβαρής απειλής. Σημειώνεται τέλος πως μέτρα όπως η διακοπή των σιδηροδρομικών συνδέσεων και το κλείσιμο των αυτοκινητοδρόμων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και μόνο όταν όλες οι άλλες πιθανές λύσεις έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. Την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Frontex υπέδειξε ως υπεύθυνες για την επιχειρησιακή διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ, απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευρωβουλευτού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, Εύα Σκαϊλή, και του επίσης Ευρωβουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Νίκο Ανδρουλάκη. Η κυρία Καϊλή επέμεινε για διευκρινήσεις, τονίζοντας ότι την προηγουμένη κιόλας της ανταλλαγής απόψεων του κυρίου Στόλτενμπεργκ με τους ευρωβουλευτές είχαν σημειωθεί 36 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων κάποια οπλισμένα. Η ευρωβουλευτής ρώτησε ποιος θα ήταν ο ρόλος του ΝΑΤΟ στις καθημερινές αυτές προκλήσεις. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακούν σε τέτοια ζητήματα, απάντησε ο κύριος Στόλτενμπεργκ. Θα ακολουθήσουν μονάχα το σκοπό της επιχείρησης, που είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ρευμάτων.
Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε αν η συμφωνία προβλέπει όντως την επιστροφή στην Τουρκία των προσφύγων που θα εντοπίζονται από τα πλοία της νατοϊκής δύναμης, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άγκυρα εγείρει πολλαπλά ζητήματα στις συζητήσεις για το επιχειρησιακό σχέδιο της νατοϊκής δύναμης στο Αιγαίο που γίνονται στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, ενώ φέρεται να αρνείται εκ των προτέρων την επιστροφή των προσφύγων στα παράλια της. Ο κ. Στόλτενμπεργκ απάντησε πως ο ρόλος του ΝΑΤΟ θα είναι επικουρικός προς τις δυνάμεις της ακτοφυλακής και του λιμενικού σώματος της Ελλάδας, της Τουρκίας και των δυνάμεων της Frontex και όχι εκείνος που θα επιστρέψει πρόσφυγες. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, αν τα πλοία της Συμμαχίας χρειαστεί να προβούν σε επιχειρήσεις διάσωσης, τότε οι διασωθέντες θα μεταφέρονται πίσω στην Τουρκία. Επισήμανε επίσης πως προς το παρόν υπάρχει μόνο η πολιτική απόφαση των 28 Υπουργών Άμυνας. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση και οι δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στο Αιγαίο έχουν απλά την εντολή να επιτηρούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα εμπλεκόμενα κράτη. Την καθυστέρηση της ΗΠΑ της εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη, καταγγέλουν οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, λέγοντας ότι έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες χωρίς να απαντήσει στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, η οποία κατήγγειλε ήδη από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους τις μεθοδεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή φύλαξη συνόρων από την Ελλάδα και την Τουρκία. Η κολυσιεργία αυτή και μάλιστα σε ερώτηση υψηλής προτεραιότητας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνεται να δώσει απάντηση εντός 3 εβδομάδων, μόνο τυχαία δεν είναι, σημειώνουν οι κύριοι Ζαριανόπουλος και Παπαδάκης. Τα σενάρια συνδιαχείρισης του Αιγαίου, συνεχίζουν οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, προωθούνται με την απαράδεκτη απόφαση εμπλοκής του ΝΑΤΟ στην περιοχή με πρόσχημα το προσφυγικό. Μια απόφαση που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άμεση εμπλοκή της Frontex και της κυβέρνησης, θίγοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Βάσει αυτών των επικίνδυνων εξελίξεων αποτελούν οι οξυμένοι ανταγωνισμοί για την εξασφάλιση των μονοπωλιακών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή με παρεμβάσεις στήριξης της Τουρκίας στον ανταγωνισμό της με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, συνεχίζουν οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, επιδιώκει την αναβάθμιση του ρόλου της. Γι' αυτό δρομολογεί τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που με τις ενισχυμένες αρμοδιότητές της έρχεται να αντικαταστήσει τη Frontex. Στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγουν οι κύριοι Παπαδάκης και Ζαριανόπουλος, περιλαμβάνεται και η συγκρότηση μόνιμου πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία μάλιστα έσπευσε να υιοθετήσει ως λαγός στο Ευρωκοινοβούλιο σε πρόσφατο ψήφισμά του τον Ιανουάριο. Σε μια στενή συνεργασία με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, προχώρησαν το Ελληνικό και το Ιταλικό Κοινοβούλιο μέσω των κοινών επιτροπών τους, άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων. Στην πρόσφατη μάλιστα συνάντησή τους στη Ρώμη, οι πρόεδροι των δύο επιτροπών συμφώνησαν σε μια σειρά πρωτοβουλειών για θέματα που άπτονται της προσφυγικής κρίσης και της οικονομικής πολιτικής. Τους βουλευτές των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνος Δουζίνας, σχετικά με την διαχείριση των προσφυγικών ροών. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στη Ρώμη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πολλά σημεία, όπως το γεγονός πως τόσο ο ελληνικός όσο και ο ιταλικός λαός έχουν προσφέρει τα μέγιστα από τους λίγους πόρους που διαθέτουν λόγω της οικονομικής κρίσης στους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν στις ακτές των δύο χωρών, κάνοντας έτσι πράξη τις αρχές της αλληλεγγύης και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι Επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας του Ιταλικού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων καταδίκασαν τις πρακτικές που εφαρμόζονται από μερικές χώρες οι οποίες λαμβάνουν μονομερή μέτρα για την προσφυγική κρίση με καταστροφικές συνέπειες για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία δέχεται τεράστιο όγκο προσφυγικών ροών και πρέπει να λάβει πολιτική υποστήριξη και πρακτικά δείγματα αλληλεγγύης. Οι πρόεδροι των αρμόδιων επιτροπών των δύο κοινοβουλίων συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά προκειμένου τα κοινοβούλια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες σε θέματα που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση και την οικονομική πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή της στη Βουλή των Ελλήνων, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας, κυρία Λάουρα Μπολτρίνη, η οποία συναντήθηκε με τον ομόλογό της, κύριο Νικόλαο Βούτσι, στη συνέχεια μετέβησε προσφυγικούς καταβλισμούς στη Λέσβο μαζί με την ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Εξάλλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι Κωνσταντίνος Δουζίνας και Παναγιώτα Κοζομπόλια Μανατίδη, καθώς και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρευρέθηκαν στην Λευκωσία τις προηγούμενες ημέρες, όπου συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
θα υπάρξει πρόνοια από το ελληνικό κράτος για την αξιοπρεπή φροντίδα προσφύγων και μεταναστών, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την νόσο Αλτσχάιμερ. Το προσφυγικό, νομίζω, αυτοτελώς είναι ένα θέμα που αυτή την περίοδο δοκιμάζει τις αντοχές του συστήματος υγείας. Υπάρχει αυξημένη συνδρομή και συμβολή των δημόσιων δομών και στα νησιά πρώτης υποδοχής. Εκεί μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό με 141 εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, άλλους υγειονομικούς. Έχουν αρχίσει να τοποθετούνται, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους αυτές τις μέρες. Είναι μια ένεση ανθρώπινου δυναμικού κρίσιμη, γιατί όντως το προσωπικό του ΕΣΥ για ένα μεγάλο διάστημα επιβαρύνθηκε πάρα πολύ, υποχρεώθηκε σε εφημερίες, σε υπερορίες, και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να δώσουμε ένα σήμα ότι στηρίζουμε όσο μπορούμε. Η συνεδρίαση έδωσε την ευκαιρία στον Ανδρέα Ξανθό να αναφερθεί και σε επικείμενη ειδική συνεδρίαση Επιτροπής για το συντονισμό των δυνάμεων στον τομέα της υγείας, στον αγώνα που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, που αυτονοήτως δοκιμάζει τις περιορισμένες λόγω οικονομικής κρίσης αντοχές του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Ίσως αναρωτηθεί κανείς, εάν δεν έχει ασθενή στην οικογένεια με Αλτσχάιμερ, χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο και μάλιστα εθνικό για την αντιμετώπιση της. Και όμως, όταν το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, όπως αναμένεται να αυξηθούν και οι ήδη 200.000 νοσούντων, με έναν υπερδιπλάσιο αριθμό ατόμων γύρω τους για την καθημερινή και αδιάλειπτη φροντίδα τους, αυτά τα άτομα με έκπτωση νοητικών λειτουργιών, η οποία οδηγεί και σε έκπτωση δικαιωμάτων, είναι ανάπηροι πολίτες, των οποίων δεν αναγνωρίζεται ως αναπηρή η ασθένειά τους, δεν διατίθενται στεγαστικές δομές πλην ολίγων και ακριβών ιδιωτικών, με ΦΠΑ 23%. Ανάπηροι πολίτες που αθελά τους κάνουν κόλαση τη ζωή των δικών τους ανθρώπων που δεν έχουν ή δεν μπορούν οικονομικά να τους εμπιστευτούν σε ειδικευμένη φροντίδα. Οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να συγκροτηθεί στα πρότυπα του εξωτερικού οργανωμένη περίθαλψη των ασθενών με Αλτσχάιμερ ξεκίνησαν επί θητείας Άδωνη Γεωργιάδη με την θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής, συνεχίστηκαν επί Βορύδη με την ίδρυση παρατηρητηρίου και ολοκληρώνονται τώρα με την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα ξεκινήσει το έργο της, όπως το ανέπτυξε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή η πρόεδρος του παρατηρητηρίου, νευρολόγος ψυχίατρος κυρία Σακά. Θα ξεκινήσει το έργο της με την εκπόνηση ενός αρχείου ασθενών και αλγόριθμους επιβάρυνσης ενός εκάστου, το στάδιο βαρύτητας της νόσου, την οικονομική τους ανάγκη, τους αναγκαίους φροντιστές, ώστε να προκύψει και το αναλογούν προνοιακό σύστημα. Η κυρία Σακά, όπως και ο Υπουργός Υγείας, ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής πως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εκπονήθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες υγείας. Από γιατρούς και φυσιοθεραπευτές μέχρι εκπροσώπους των ΟΤΑ αλλά και φαρμακευτικών εταιριών. Αφού πρέπει να υπάρξει πρόνοια για δράσεις πρόληψης, έρευνας, οικονομικής και ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών, διαμόρφωσης κέντρων ημερήσιας νοσηλείας, δομές ανακούφισης τελικού σταδίου, μέχρι και ελέγχου λειτουργίας των γεροκομείων, αφού από τα 100 τα 70 περίπου λειτουργούν χωρίς άδεια. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε επί της αρχής τα άρθρα και το σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που φέρει τον τίτλο «Συστήματα εγγύησης καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων, τονίζοντας ότι αυτό θα ενισχύσει τη νομισματική ένωση στο σύνολό της. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να ελεγχθούν οι συναλλαγματικές εκροές και να αντιμετωπιστούν μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις μέσα από τη δημιουργία ενιαίου συστήματος εγγύησης καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισήμανε στην τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ανέφερε επίσης ότι το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης καθώς και ο ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας θα ενισχύουν τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό που έχουμε μπροστά μας για την εγγύηση των καταθέσεων είναι ο τρίτος πυλώνας της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα που παρατηρηθήκανε τα τελευταία χρόνια. Το ένα πρόβλημα ήταν η εκροή καταθέσεων
από αδύνατες χώρες όπως την Ελλάδα και την Ισπανία προς το βορρά. Και το δεύτερο είναι ότι στο τραπεζικό σύστημα έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο των συστημικών κρίσεων. Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές των κομμάτων. Κατά την επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατέστη σαφές ότι με μεγάλη πλειοψηφία η Βουλή αποδέχεται τον σκοπό της νέας οδηγίας και του νομοσχεδίου, επειδή θεωρεί, ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι οι ρυθμίσεις της προστατεύουν το μεγαλύτερο μέρος των καταθετών και γίνονται υπ' ωφελία τους. Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2014-49 επικαιροποιεί το ήδη υπάρχον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και επιβεβαιώνει την εξασφάλιση των καταθέσεων 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ανά τραπεζικό ίδρυμα. Θυμίζω, αυτό το όριο θεσπίστηκε άλλωστε το 2008 επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Η ασυδοσία των τραπεζών συνεχίζεται στρεφόμενη κατά των Ελλήνων φορολογουμένων και ποτέ κατά των υπερχρεωμένων και φαλιρισμένων κομμάτων και μέσων ενημέρωσης. Η ατιμωρησία των τραπεζιτών νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση αριστεράς με ένα και μοναδικό στόχο. Τα κόμματα του αντισυνταγματικού τόξου και το μηντιακό κατεστημένο να εξακολουθούν να εξαπατούν τον ελληνικό λαό και με τη συνδρομή των τραπεζών να κατακλέβουν τους Έλληνες. Αν δεν δοθεί βάση στην πραγματική οικονομία και αν δεν σταματήσει η κυβέρνηση να ευνηδιάζει την αγορά και τους πολίτες με αλλεπρόσαλες κινήσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, ακόμα και το καλύτερο σύστημα εγγύησης καταθέσεων δεν θα είναι ικανό να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των κατατεθών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό που πρωτίστως σας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη, η στήριξη, η θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην προσπάθειά σας να αντιμετωπιστεί στο μέλλον το ξέσπασμα οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να είναι βαριά τραυματισμένο από την πενταετή κρίση και από τον επιπόλαιο και εγκληματικό τρόπο που η κυβέρνηση εξακολουθεί να χειρίζεται τα ζητήματα αυτά. Παρά την άνοδο των χρηματιστηριακών τιμών τους τις τελευταίες μέρες, οι απώλειες για τις τραπεζικές μετοχές συγκρινόμενες με τις τιμές ανακεφαλαιοποίησης εξακολουθούν να είναι της τάξης του 30-60%. Είναι μια οδηγία που είναι φυσικό ακόλουθο της κοινοτικής οδηγίας και της κανονικότητας η οποία πρέπει να διέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την τραπεζική ενοποίηση, η οποία ετέθη σε ισχύ από τις 4 Νοεμβρίου του 2014 κάτω από τον ενιαίο μηχανισμό παρακολούθησης των SSM, ο οποίος είναι δίπλα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ενοποίησε τις 123 συστημικές τράπεζες της Ευρώπης. Η προστασία των καταθετών μας είναι θεμελιώδη ζήτημα και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μικροκομματικής σκοπιμότητας. Από κανέναν και για κανένα λόγο. Σύμφωνα με όλους τους τραπεζικούς υπευθύνους που εσείς μάλιστα διορίσατε, η επάνωδος των καταθέσεων στις τράπεζες δεν έχει ξεκινήσει. Η τραπεζική πίστη δεν έχει επανέλθει. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων τοποθετήθηκε και η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη, η οποία εξέφρασε την αισιοδοξία της για άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενώ εκτίμησε πως θα χρειαστούν 2-3 χρόνια για την πλήρη επιστροφή των καταθέσεων υπό αυτή την προϋπόθεση, καθώς και ότι θα έρθουν τα capital controls. Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, Θεόδωρος Μητράκος, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση έχει θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας και πως οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες. Ρεκόρ δέσμευσης εγκληματικού προϊόντος που ανήλθε σε 255 εκατομμύρια ευρώ πέτυχε η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος το 2015, με τη συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων να προέρχονται από υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε κάνοντας τον απολογισμό του 2014-2015 του έργου της αρχής ο επικεφαλής της Γιώργος Παντελής. Ο κύριος Παντελής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Ενημέρωση επί των εκθέσεων πεπραγμένων για τα έτη 2014-2015 της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, πραγματοποίησε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής και αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γιώργος Παντελής. Τι είναι αυτό το ξέρουμε που λέμε? Γιατί μαύρο χρήμα δεν είναι οποιοδήποτε χρήμα επιλαμβάνεται η αρχή μας της καταστολής της νομιμοποίησής του. Μαύρο χρήμα για μας, το οποίο ξεπλένεται, είναι το χρήμα το οποίο προέρχεται, μάλλον το χρήμα του οποίου η αληθής προέλευσης αποκρύπτεται
μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος. Το χρήμα αυτό πρέπει να προκύπτει από ορισμένα εγκλήματα, τα οποία υπάρχουν σε κατάλογο, ο οποίος βέβαια σήμερα υπερκαλύπτει σχεδόν το σύνολο των εγκλημάτων, αφού οποιοδήποτε αξιόπινη πράξη, της οποίας η πρόσοδη είναι πάνω από 15.000, η πρόσοδη της, όταν νομιμοποιούνται, υπάρχει πεδίο καταστολής τους. Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς, η αρχή για το 2015 ανέλαβε 5.530 υποθέσεις, εκ των οποίων ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 4.608. Όπως εξήγησε ο κ. Παντελής, στον εισαγγελέα εστάλησαν οι 402, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 403 διατάξεις για τη δέσμευση των 255 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός αυτών, από τα στοιχεία προκύπτει πως η αρχή είχε στείλει ήδη από το 2014 στο ΣΔΟΕ 3.566 φακέλους, σχεδόν βέβαιες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως ο ίδιος ανέφερε, με την αποκριβή σε αφορολογητέα ύλη να ανέρχεται σε 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 5 δισεκατομμύρια, τα 253 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από υποθέσεις φοροδιαφυγής, τα 24 εκατομμύρια ευρώ από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και 1 εκατομμύριο ευρώ από άλλες υποθέσεις. Να σημειωθεί ότι το 2014 το συνολικό δεσμευθέν ποσό ανήλθε στα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων από τη φοροδιαφυγή μόλις τα 48 εκατομμύρια. Όπως εξήγησε ο κ. Παντελής, ειδικά για τη φοροδιαφυγή, το 2015 στάλησαν στον εισαγγελέα 398 υποθέσεις. Όπως δε ανέφερε ο πρόεδρος της αρχής και αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το δεσμευθέν ποσό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο νούμερο εγκληματικού προϊόντος που εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε από την αρχή από τη σύστασή της έως σήμερα, ενώ πιστώνει την επιτυχία στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του προσωπικού της αρχής. Μετά την παρουσία των πεπραγμένων της αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, ο κ. Παντελής δέχτηκε ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής και διαφάνειας, όπου και απάντησε αναλυτικά. Την έντονη αντίδραση των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκάλεσε η προσωπική επίθεση με έντονες απαξιωτικές αναφορές που εξαπέλυσε κατά του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής με θέμα το έργο της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Οι τόνοι έπεσαν αφού διακόπηκε για λίγα λεπτά η συνεδρίαση της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή για την εξαρτησία της δικαιοσύνης, ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακραίες φραστικές εκφράσεις εξαπέλυσε κατά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς, κατηγορώντας τον ίδιο και εκπροσώπους της δικαιοσύνης ως συνυπεύθυνους για τις δικαστικές διώξεις και τις προφυλακίσεις που είχαν γίνει κατά βουλευτών και στελεχών του κόμματός του. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής καταφέρθηκε κατά του κ. Αθανασίου με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά η συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όταν η συνεδρίαση επανήλθε στην κανονικότητα, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου έκανε λόγο για αήθη επίθεση που δέχθηκε από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής και τόνισε πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενήργησε προς την κατεύθυνση μιας δίκαιας δίκης. Σημείωσε πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν επηρεάζεται και ουδής μπορεί να παρέμβει. Χαρακτήρισε τον Χρήστο Παπά ανεύθυνο άνθρωπο, καλώντας τον να είναι πιο προσεκτικό στο κοινοβούλιο. Η επίθεση στον κ. Αθανασίου έγινε με αφορμή την πρόταση του τέως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος και Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, υποστηρίζοντας ότι έχουν θεσμική ευθύνη να ενημερώσουν τα μέλη της, διότι τις τελευταίες ημέρες πυκνώνουν γεγονότα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί τη δοκιμασία των θεσμικών εγγύσεων της εξωτερικής και εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο και καθόλου ευχάριστο. Έχουμε βαρύ κλίμα στη δικαιοσύνη, με καταγγελίες που αφορούν την ηγεσία της και άρα τις πιέσεις της ηγεσίας επί των δικαστών της ουσίας και πιέσεις οι οποίες προέρχονται από κυβερνητικούς κύκλους. Έχουμε το γνωστό θέμα των ανεξάρτητων αρχών, έχουμε απειλές για το διαδίκτυο και έχουμε και την ιστορία των μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο των αδειών, αλλά και ανεπίσημων κρυφών επαφών που γίνονται με εκδότες και τώρα πια παίρνουν το φως της δημοσιότητας. Την εβδομάδα που πέρασε, Παναγιώτη, είχαμε και την προαναγγελία από την πλευρά του Υπουργού Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη μια ευνοϊκότερη ρύθμιση για του οφειλέτε τη ΔΕΗ και αφορά βεβαίω αυτού οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στι σημερινέ ρυθμίσει. Όπω χαρακτηριστικά είπε θάλει ο κ. Σκουρλέτη, ενημερώνοντα τα μέλη τη Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου, οι οφειλέ προ τη ΔΕΗ ανέρχονται στα 2,3 δις ευρώ.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας ντίζελ και λοιπόν υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ για το 2016. Η κοινωνική ευαισθησία τόσο της πολιτείας όσο και της ΔΕΗ όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών είναι δεδομένη. Υπάρχει δηλαδή απαιτούμενη ευαισθησία από τη ΔΕΗ της αντιμετώπισης των κοινωνικά ευαίσθητων οικοκυριών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές αυτούς να πληρώνουν ένα μικρότερο ποσό, διότι είναι ορθό και οι άνθρωποι αυτοί να μην αποστερούνται το αγαθό του ρεύματος και η ΔΕΗ να μπορεί να εισπράττει με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτης Κουρλέτης, απαντώντας σε βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η κοινωνική ευαισθησία τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και της ΔΕΗ είναι δεδομένες και έχουν φανεί κατά επανάληψη. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα και πριν, υπάρχει ανάγκη, και αυτό συζητάμε στις πολύ συχνές επαφές που κάνουμε με τη διοίκηση της ΔΕΗ, να δούμε ακόμη και πιο ευέλικτους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, τι? Να δούμε εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων που πραγματικά μέσα από τις σημερινές ρυθμίσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν έστω στο να δίνουν στη ΔΕΗ κάποιο μικρότερο ίσως ποσό, αλλά που ταυτόχρονα είναι αναγκαίο ούτε το ρεύμα να στερηθούν, αλλά ταυτόχρονα και για την ίδια τη ΔΕΗ είναι καλό το να μπορεί να εισπράττει έστω με πιο μικρούς, με πιο αραιό ρυθμό κάποια ποσά. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα και σε αυτό το θέμα θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε και την πολιτική μας απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ο Υπουργός κατέστησε επίσης σαφές ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΙΕ, και θα παραμείνει στον έλεγχο του κράτους, ότι δεν θα γίνει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος της ΔΕΗ, ότι η διασύνδεση της Κρήτης με την Υπηρετική Ελλάδα προχωρά με βάση το σχεδιασμό τριετίας, θα ακολουθήσουν τα δωδεκάνησα ενώ προχωρά η διασύνδεση των Κυκλάδων, και ότι στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η απεξάρτηση της ΔΕΗ από τα ορυκτά καύσιμα. Τέλος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την εφαρμογή ειδικού τιμολογίου στις περιοχές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ενός νέου πλαισίου λειτουργίας αυτοπαραγωγής ρεύματος, το Virtual Net Metering, όπου παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντάς τον δηλαδή από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την ανάθεση της προμηθείας ντίζελ και λοιπόν υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ κατά το έτος 2016. Όπως είπε, διεξήχθη ο διαγωνισμός και μειοδότησαν για την προμήθεια μαζούτ η Motor Oil και για το ντίζελ η Avin. Εξήγησε ότι άλλαξε και η διαδικασία μεταφοράς καυσίμων στους σταθμούς και από τους προμηθευτές που μεσολαβούσαν πλέον καταργήθηκαν και η προμήθεια γίνεται απευθείας από τη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και να εξοικονομηθούν έτσι δεκάδες εκατομμύρια. Ενημέρωσε μάλιστα ότι ήδη έχουν μειωθεί οι οφειλέτες κατά 400.000 από 2,5 εκατομμύρια που ήταν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στα 2.100.000. Ωστόσο, όπως είπε, είναι πολλοί ακόμα οι οφειλέτες οι οποίοι ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν δεν το κάνουν. Ανάμεσα σε αυτούς, ο κ. Παναγιωτάκης συμπεριέλαβε διάφορες ΔΔΑ μέσω των οποίων, όπως είπε, οι Δήμοι κάνουν πολιτική και δεν πληρώνουν, φέροντας παράδειγμα μάλιστα τη ΔΔΑ Ζακίνθου που χρωστάει στη ΔΕΗ 6 εκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι διακανονισμοί και στους παλιούς λογαριασμούς έως 36 δόσεις, ενώ διευκρίνησε ότι για τους αγρότες δεν θα υπάρχει προκαταβολή παρά μόνο οι 36 δόσεις. Οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής ζήτησαν από τον πρόεδρο της ΔΕΗ να περάσει και να φανεί στα τιμολόγια της ΔΕΗ η πτώση διεθνώς της τιμής των καυσίμων. Τον κάλεσαν να προωθήσει τη διασύνδεση όσο δυνατόν περισσότερων νησιών με το υπηρετικό σύστημα ενέργειας, ώστε να μειωθεί το τιμολογιακό κόστος, να γίνει η ΔΕΗ ανταγωνιστικότερη των ανταγωνιστών τους που προσφέρουν ήδη φτηνότερα τιμολόγιο και να ρυθμιστούν προηγούμενες οφειλές και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Ατέφ Αλ Ταραγουέν, υποδέχθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νίκος Βούτσης. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Ιορδανίας, ενώ και οι δύο άνδρες υπογράμμισαν την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία των κυβερνήσεων των δύο κρατών. Μας συνδέει μια στενή σχέση πάνω στο θέμα της σταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Ατέφ Αλ Ταραγουέν. Μας συνδέει τώρα η πολύ μεγάλη σχέση που συνεχώς γίνεται και πιο στενή ανάμεσα στις δύο χώρες μας.
πάνω στο εξαιρετικά μεγάλο θέμα της σταθεροποίησης της περιοχής που επηρεάζει όλη την ευρύτερη περιοχή και τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως πρέπει να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για να υπάρξει ειρήνη, να επιλυθεί το Παλαιστινιακό, να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι εμφύλιες σειράξεις, να επιλυθούν τα ζητήματα που αφορούν στο προσφυγικό, και ο ρόλος της Ιορδανίας είναι πολύ σημαντικός σε όλα αυτά τα θέματα, και ελπίζουμε η συνάντησή μας σήμερα και η επίσκεψη του Προέδρου να βοηθήσει πάρα πολύ και τη σχέση των δύο κυβερνήσεων, έτσι ώστε να επιλύσουμε από κοινού αυτά τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο κύριος Αλταρουέν, αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο κρατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ στην Ελληνική Βουλή, που δεν νιώθω καθόλου που είμαι μακριά από αυτή τη χώρα. Νιώθω πως είναι η δεύτερη μου χώρα, και φυσικά θα μας δοθεί χρόνο για να συζητήσουμε τα θέματα που μας είπατε, τα οικονομικά και για τους πρόσφυγες που είναι σήμερα, έχουν παραπάνω από 1.300.000, και φυσικά δημιουργήθηκε μια εμπειρία στην χώρα μας. Εάν ενδιαφέρει, θα τα συζητήσουμε με δικά σας. Ο πρόεδρος της Βουλής απένειμε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ιορδανίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ αμέσως μετά τον συνόδευσε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Με ευρύτατη πλειοψηφία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής η επιλογή των μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ΑΔΑΕ. Να σημειώσουμε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν ήδη επιλεγεί η Χρήστος Ζαμπίρας ως πρόεδρος της Αρχής και Μιχάλης Σακάς ως αντιπρόεδρος. Στην τελευταία συνεδρίαση, με ευρύτατη πλειοψηφία, επελέγησαν η κυρία Ελένη Μαρτσούκου για τη θέση του αναπληρωτή αντιπροέδρου της ΑΔΑΕ, και ως τακτικά μέλη η κυρία Εκατερίνη Παπανικολάου και οι κύριοι Παναγιώτης Ριζομιλιώτης, Ιωάννης Ασκοξυλάκης, Μιχάλης Γεωργιακόδης και Γεώργιος Μπακάλης. Τέλος, ως αναπληρωματικά μέλη επελέγησαν οι Χρήστος Καλονιάτης, Γεώργιος Μισαηλίδης, Δημοσθένης Βουγιούκας, Σπύρος Παντελής και Σπύρος Σκουλαρίκης. Να ζητηθεί τρίμηνη παράταση των εργασιών της Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, αποφάσισαν οι βουλευτές μέλη της μετά την πρόταση του Προέδρου της, Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, ο οποίος παρουσίασε σχέδιο τροπολογίας για την κατάργηση του δικαστικού ενσύμου για δίκες που αφορούν σε αποζημιώσεις. Επιφυλάξεις για την παράταση εξέφρασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Προεδρεύων Τριαντάφυλλος Μηταφίδης επεσήμανε ότι υπάρχει ανάγκη τρίμηνης παράτασης προκειμένου η Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε τροπολογία για την κατάργηση του δικαστικού ενσύμου για δίκες που αφορούν σε αποζημιώσεις. Ο κ. Μηταφίδης επεσήμανε ότι σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικόλαο Βούτσι, θα έρθει σε επικοινωνία με τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να κατατεθεί σε νομοσχέδιο και να ψηφιστεί, εφόσον υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής και με τις απαραίτητες βελτιώσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα μπορούσε η Επιτροπή να επισκεφθεί τη γερμανική πρεσβεία και να θέσει το θέμα των αποζημιώσεων. Πάντως, κριτική στην κυβέρνηση έκαναν οι βουλευτές του ΚΚΕ Διαμάντο Μανολάκου και της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας και Δημήτρης Κυριαζίδης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να θέσει το θέμα των γερμανικών οφειλών. Εχμές για τη στάση της κυβέρνησης άφησε και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, που τάχθηκε ωστόσο υπέρ της παράτασης των εργασιών της Επιτροπής. Η κυρία Μανολάκου ανέφερε ότι ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν είναι κατάλληλη η ώρα. Να προσέλθουν στην Επιτροπή οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Οικονομικών και να εξηγήσουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, ζήτησε ο κ. Τζαβάρας. Ο κ. Μηταφίδης, απαντώντας, έκανε λόγο για άδικη κριτική, επισημένοντας ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα έθεσε το θέμα των αποζημιώσεων. Ακόμη, συζητήθηκε μετά από πρόταση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη, να μετονομαστεί η Επιτροπή σε Επιτροπή Διεκδίκησης Κατοχικών Οφειλών. Εκ μέρους της Ένωσης Κεντρώων υπέρ της τροπολογίας και της παράτασης, τάχθηκε ο βουλευτής Μάριος Γεωργιάδης. Ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Δημήτρης Καμένος, αναφέρθηκε και σε αποζημιώσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε από την Αλβανία. Σε συνενετικό κλίμα θάλια,
τα μέλη της Επιτροπής Σοφρονιστικού Συστήματος έθεσαν ζητήματα υγειονομικής κατάστασης στα καταστήματα κράτησης. Μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στον Ελαιώνα αλλά και το νοσοκομείο Κορυδαλλού. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα ετοιμάζεται, διαβεβαίωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ενώ η Γενική Γραμματής Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχιος Φυτράκης και του Υπουργείου Υγείας Πέτρος Γιαννουλάτος, στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής, εστίασαν στα προβλήματα εκπαίδευσης αλλά και έλλειψης προσωπικού. Δεν έχουμε και προθυμία γιατρών να προσέλθουν. Δεν ξέρω αν σας τα είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, να έρθουν να εργαστούν στο πλαίσιο του σοφρονιστικού συστήματος και αποκλειστικά σε αυτό. Είναι και διαφορετικό το πνεύμα, είναι διαφορετική η παιδεία εκείνου ο οποίος εκπαιδεύεται ώστε να βάζει σε προτεραιότητα την ασφάλεια, γιατί αυτό θέλει η πολιτεία από αυτόν, και εκείνο ο οποίος εκπαιδεύεται για να βάλει σε προτεραιότητα την υγεία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος δήλωσε ότι θα γίνουν επιδιορθώσεις στα μπλε κελιά, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για την οριστική κατάργησή τους. Πιθανώς σε κλινικές, ακόμη και ψυχιατρικές, για κάποιους ανθρώπους που είναι σε μια οξία φάση, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι χώροι απομόνωσης. Η φυλακή σε ένα χώρο παροχής, παρήθαλψης, δεν μπορεί να έχει κάτι ούτε καλύτερο, ούτε επιτρέπεται να έχει κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο βρίσκεται στο νοσοκομείο, το κοινό, το δημόσιο. Δεν θα είχαμε πρόβλημα εάν την υπόδειξη ένας κρατούμενος να μπει σε αυτό το κελί απομόνωσης την κάνει ο γιατρός, επειδή πιστεύει ότι ο προτιμότερος όρος, ο καλύτερος τρόπος, το καλύτερο μέσο για να αντιμετωπιστεί η πάθηση εκείνη τη στιγμή είναι η τοποθέτηση με αυτές τις συνθήκες σε αυτό το χώρο. Το πρόβλημα είναι να συμβαίνει το αντίθετο. Δεν είναι δηλαδή το να λέει ο γιατρός στο φύλακα βάλ τον εκεί, είναι το να λέει ο φύλακας στο γιατρό βάλ τον εκεί. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχιος Φυτράκης χαρακτήρισε όχι απλώς ζήτημα ανθρωπισμού αλλά σύμπλευσης με τις αξίες του ανθρωπισμού την υγειονομική περίθαλψη κρατουμένων. Με την επισήμανση ότι οι υπάρχουσες δομές είναι ανοργάνωτες, ο κ. Φυτράκης ανέφερε πως τίθεται ζήτημα ισοδύναμης περίθαλψης των κρατουμένων με τους πολίτες και παρότι γίνονται, όπως είπε, συγκροτημένες ενέργειες, όπως η παρακολούθηση των οροθετικών και η λειτουργία από εφέτος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, εξετάζεται επιπλέον και η λειτουργία ειδικών θαλάμων στα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, τόνισε πως τις επόμενες εβδομάδες θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωση 400 υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει την εισαγωγική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, κ. Πέτρος Γιαννουλάτος, σημείωσε πως η νοσοκομιακή προσέγγιση σε ψυχιατρικές παθήσεις αποδίδει καλύτερα από τις κλειστού τύπου δομές. Παράλληλα, αποτύπωσε σε νούμερα την προσέλευση του ιατρικού προσωπικού στις δομές αυτού του τύπου, δηλώνοντας πως σε προκήρυξη 40 κενών θέσεων, μόνο 9 γιατροί ανταποκρίθηκαν. Ο συνεργάτης του Υπουργείου Υγείας, κ. Τωμάς Ιφαντής, έκανε λόγο για μετασχηματισμό του ιατρείου των φυλακών με προγράμματα αποκατάστασης, θέτοντας ως προτεραιότητα την κατάργηση της ασυλικής ιατρικής. Στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής έχουν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι εργαζομένων και φορέων. Την τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής ώστε να εφαρμόζει ως υποχρέωση τους κανόνες κατά του σεξισμού, καθώς και την αξιοποίηση του καναλιού του Κοινοβουλίου με ειδικές ζώνες ενημέρωσης για τα δικαιώματα των γυναικών, πρότεινε μεταξύ άλλων η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα, μιλώντας στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αφορμή συζήτηση για τη συνθήκη Σεντάου, που σκοπό έχει την εξάλληψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών. Τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και η ισότιμη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο που ορίζει η συνθήκη για την εξάλληψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, ΣΕΝΤΑΟΥ, απασχόλησε τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου. Η Επιτροπή Εξάλληψης Διακρίσεων κατά Γυναικών αποτελεί το νεότερο διεθνές δικαστήριο, στην κυριολεξία πρόκειται για διεθνές δικαιοδοτικό όργανο του ΟΗΕ και αποτελεί σήμερα διεθνή οργανισμό. Εδρεύει στη Νέα Υόρκη και συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο, για τη χρονική περίοδο περίπου 3 εβδομάδων. Η Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, μιλώντας στα μέλη της Επιτροπής, αναφέρθηκε στο έργο και στις πρωτοβουλίες της Γραμματείας, ενώ στις προτάσεις που κατέθεσε τόνισε την ανάγκη αλλαγής του κανονισμού της Βουλής αλλά και αξιοποίηση του τηλεοπτικού σταθμού του Κοινοβουλίου ώστε να υπάρχει ενημέρωση για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Γενική Γραμματεία έχει επίσης προβεί σε προτάσεις που αφορούν τη λήψη μιας σειράς μέτρων με σκοπό η Ελληνική Βουλή να αποτελέσει το πρότυπο μεταξύ των ευρωπαϊκών αλλά και των παγκόσμιων κοινοβουλίων, προτείνοντας
την τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής ώστε να συμπεριλαμβάνει στη θεσμική κατοχύρωση, την θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων ως υποχρέωση που πρέπει να εφαρμόζει η Βουλή. Αξιοποίηση του καναλιού της Βουλής ώστε με πολλαπλούς τρόπους να ενημερώνει, ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη στα θέματα ισότητας και άρσης των έμφυλων διακρίσεων, να υπάρξει ειδική ζώνη με θεματικές εκπομπές και συμμετοχή γυναικών από όλο το φάσμα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής και να προβάλλονται και ανάλογες ταινίες. Η Ειρήνη Αγαθοπούλου, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας του ΚΕΘΗ, μιλώντας στην Επιτροπή, επεσήμανε τις δράσεις του Κέντρου αλλά και τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα για τις γυναίκες. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν 30 σεμινάρια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και επιμορφώθηκαν συνολικά περίπου 600 γυναίκες. Επίσης, πάλι στο πρόγραμμα αυτό, στο πλαίσιο της δράσης συμβουλευτικής στήριξης και ενημέρωσης, εκπονήθηκε ειδικό συμβουλευτικό υλικό για την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των αιρετών ή των υποψηφίων αιρετών γυναικών, όσο αφορά στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αποτρέπουν τη συμμετοχή τους στις πολιτικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, υπήρχε ανοιχτό help desk, όπου πραγματοποιήθηκαν 210 συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής διαζώσης, τηλεφωνικά και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Μαρία Γαβουνέλη, προεδρεύουσα του 5ου Τμήματος για τη Διεθνή Επικοινωνία και Συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εξήγησε το ρόλο και την αποστολή της Επιτροπής, τόνισε τα επίπεδα που διαχωρίζεται το έργο τους και συμπλήρωσε πως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συμμετέχει δραστικά και στο θέμα των μεταναστών και συγκεκριμένα για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Μόλις τώρα εξέδωσε μια ανακοίνωση για την ιδιαίτερη προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που εμπλέκονται σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είναι να μιλήσουμε για ευαίσθητες ομάδες, χωρίς καμία αμφιβολία, οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν μια τέτοιου είδους ευαίσθητη ομάδα. Η Εθνική Επιτροπή ασχολείται ενεργά με το θέμα, συμμετέχει σε όλες τις κινήσεις που γίνονται, φιλοδοξεί να εκδώσει, και αυτό είναι νέο, το ακούτε πριν από, το ακούτε ανεπισήμως, φιλοδοξεί να εκδώσει μια ανακοίνωση για θέματα προσφυγικών ροών. Τέλος, όλοι οι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, αφού αναφέρθηκαν στη συνθήκη για την εξάλληψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, συμφώνησαν να γίνουν συστάσεις από μέρους της Ειδικής Επιτροπής και να εκδοθούν πορίσματα και προτάσεις μέσα από τη Βουλή για τη συνθήκη ΣΕΝΤΑΟΥ. Η πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα των συντάξεων, η υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ αλλά και η ολοκλήρωση του έργου του οδικού άξονα Ηρακλείου Μεσαράς ήταν το θέμα επίκαιρων ερωτήσεων που συζητήθηκαν στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα. Την πρόθεση της κυβέρνησης να μην καταργήσει τις διπλές συντάξεις, είτε αφορούν στους πολίτες είτε σε πρώην βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέφρασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδη ζήτησε την κατάργησή τους για τους πρώην βουλευτές και αιρετούς για συμβολικούς λόγους, ενώ ο κύριος Πετρόπουλος απάντησε ότι θα μπει πλαφόν στα 3.088 ευρώ για διπλές ή τριπλές συντάξεις. Πόσες είναι οι διπλές και τριπλές συντάξεις που χορηγούνται σε βουλευτές και τοπικούς άρχοντες, νομάρχες, δημάρχους και κοινοτάρχες? Και δεύτερον, αν προτίθεται η κυβέρνηση με σχετική ρύθμιση στο νέο ασφαλιστικό νόμο να θεσπίσει την υποχρέωση στους βουλευτές και τοπικούς άρχοντες να επιλέξουν άμεσα να λαμβάνουν μία σύνταξη, ή τη βουλευτική τους και μόνον αυτήν, ή αυτή που προέρχεται από το επαγγελματικό τους χώρο και μόνον αυτήν. Μία σύνταξη. Και όχι και τις δύο μαζί. Τρεις συντάξεις περίπου παίρνουν 335.000 συνταξιούχοι. Δύο συντάξεις παίρνουν 995.000 συνταξιούχοι. 1.288.000 παίρνουν μόνο μία σύνταξη. Αλλά λέω να μην αναφερθώ εξειδικεύοντας τις πολλές συντάξεις στα λίγα άτομα, γιατί δεν είναι αξιολόγου, καθώς πλέον το ανώτατο ποσό που θα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, όσες συντάξεις και αν έχουν, με βάση το νέο μας σχέδιο, το οποίο θα εισάγουμε στο νομοσχέδιό μας σε συζήτηση, είναι 3.088 ευρώ το ανώτατο, όσες συντάξεις και αν παίρνει κανείς. Αυτή τη στιγμή το ανώτατο είναι κοντά στα 3.680 ευρώ. Και το ανώτατο για τη μία σύνταξη
θα είναι 2.773 ευρώ. Την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει με σταδιακή αύξηση δαπανών την κοινωνική φροντίδα επανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικής Κατριβάνου. Η κυρία Κατριβάνου αναφέρθηκε στην υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ και των 7 ψυχοδιαγνωστικών κέντρων που προσφέρουν σπουδαίο έργο σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν αυξηθεί και τα προβλήματα των εξαρτημένων ατόμων. Ο κύριος Ξανθός διαβεβαίωσε ότι τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθούν οι 35 θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το ΚΕΘΕΑ, ενώ θα στηριχθούν και με κονδύλια του ΕΣΠΑ τα 7 κέντρα. Άλλη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, είχε ως αντικείμενο την ολοκλήρωση του έργου οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά. Ο κύριος Αυγενάκης έκανε λόγο για ανικανότητα της κυβέρνησης και επέκρινε τον Υπουργό Μεταφορών ότι αποκρύπτει την αλήθεια. Παράλληλα έθεσε το θέμα αν η χώρα μας θα κληθεί να επιστρέψει κοινοτικούς πόρους λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης επέστρεψε τα περί ανικανότητας στις προηγούμενες κυβερνήσεις και διαβεβαίωσε ότι ο οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2019. Παράλληλα, ανέφερε ότι όλα τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για την Κρήτη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρωθούν. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η πώληση ηλεκτρικού ρεύματος από τους αγρότες ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών και η κάλυψη της θέσης Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ήταν τα θέματα των επίκαιρων ερωτήσεων που συζητήθηκαν το πρωί της Πέμπτης. Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα στη διαπραγμάτευση σε επίπεδο κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με το ΦΠΑ στα νησιά και παράλληλα να μοιράσουμε τους φόρους δίκαια και αναλογικά σε όλους, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Προσπαθούμε είτε στο θέμα της έμεσης φορολογίας είτε στο θέμα της άμεσης φορολογίας να υπάρχουν μέτρα όπως προβλέπαμε από τον νόμο του 2015 που να αντισταθμίζουν το πρόβλημα που δημιούργησε η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που γνωρίζουμε ότι τα νησιά που είναι στο πιο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου αντιμετωπίζουν το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα των προσφύγων, δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε επιπλέον αυτά τα νησιά με μια αύξηση του ΦΠΑ. Και βεβαίως έχετε πολύ δίκιο που γράφετε στην ερώτησή σας ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί η έννοια της νησιωτικότητας και οι νησιώτες να απολαμβάνουν άλλα αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτή την εποχή και το προηγούμενο χρονικό διάστημα προσπαθούμε και στη διαπραγμάτευση και οπουδήποτε αλλού να υπάρχουν συνολικά μέτρα που να ανακουφίσουν τους νησιώτες από το θέμα αυτό του ΦΠΑ, όπως και συνολικά τους Έλληνες πολίτες. Αλλά θα επαναλάβω για μια φορά ακόμα ότι είναι συγκεκριμένο το πολιτικό και το οικονομικό πλαίσιο που μας έχει αναγκάσει να ακολουθούμε αυτά τα φορολογικά μέτρα. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι, δεν είναι η πολιτική μας επιλογή τα συγκεκριμένα μέτρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Και μακάρι να είχαμε άλλα δημοσιονομικά δεδομένα, μακάρι να είχαμε άλλα ισοδύναμα, ώστε να μην ήμασταν αναγκασμένοι να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις και να μπορούσαμε να έχουμε άλλες αποφάσεις στα θέματα φορολογίας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Παναγιώτης Μηταράκης, αναπτύσσοντας σχετική επίκαιρη ερώτησή του, έκανε λόγο για ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ζήτησε την αναθεώρηση των κυβερνητικών αποφάσεων άμεσα για την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά και ανέφερε τα προβλήματα που προκαλούνται από την αθρώα προσέλευση μεταναστών αλλά και για το αυξημένο αντικειμενικά κόστος μεταφοράς που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων. Καταργήστε το μέτρο, είπε. Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, έκανε λόγο για καθυστέρηση της υλοποίησης του προγράμματος της Εταιρείας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Ανέφερε ότι υπήρχαν ήδη 40 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες παραγγελίες και ότι έχει διαταραχθεί η εργασιακή ειρήνη με ανακοινώσεις απολύσεων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Αντίθετα, έχουν προκηρυχθεί και 45 μέσω ΑΣΕΠ, ότι οι 6 απολύσεις έχουν ζητηθεί να επαναξεταστούν. Ανέφερε ότι υπάρχει πλήρη συνεργασία με τη διοίκηση και τα σωματεία των εργαζόμενων και ότι διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο οικονομικού και οργανωτικού προγραμματισμού για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, ώστε να παραμείνουν τα 4 εργοστάσια ανοιχτά και βιώσιμα. Σε άλλη επίκαιρη ερώτηση, απαντώντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Κουρλέτης είπε ότι υπήρξε πλεώνασμα αφαιρεγκαιότητας στις πολιτείες κατά το παρελθόν που άλλες υποσχέσεις είχε δώσει και άλλες εφάρμοσε και ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται η νέα κυβέρνηση ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας το οποίο ήδη έχει αναρτηθεί έτσι ώστε να κατατεθεί με διαμορφωμένη συνολική εικόνα. Είμαστε σε συνεννόηση και επικοινωνία με τις τράπεζες οι οποίες πρέπει να αναλάβουν
την ευθύνη της μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων που είχαν πάρθει για τις παλαιότερες επενδύσεις. Και αυτό συμπεριλαμβάνει βέβαια και την κατηγορία που είπατε. Ήταν σε μια άλλη περίοδο, με άλλα οικονομικά, με άλλη οικονομική κατάσταση. Το δεύτερο που αυτή τη στιγμή, και μάλιστα το έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Αλεξιάδη, είναι το λεγόμενο τέλος και κόστος για όσους κατέχουν φωτοβολταϊκά διακοψιμότητας που θα τους επιβαρύνει, να θεωρηθεί, να λογίζεται ως έξοδο, άρα να αφαιρείται από την φορολογητέα ύλη που έχουν. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο είναι η δυνατότητα πλέον που θα υπάρχει σε λίγο καιρό να μπορούν να επενδύουν σε φωτοβολταϊκά με το σύστημα του net metering, δηλαδή της αυτοπαραγωγής. Και αυτό είναι η πιο κρίσιμη και πιο ουσιαστική διαρθρωτική αλλαγή για τον αγροτικό κόσμο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βασίλειος Γιώγιακας, αναπτύσσοντας την επικύρη ερώτησή του, ζήτησε η παραμετροποίηση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας να ισχύσει το ίδιο σε όλους τους κατ' επάγγελμα αγρότες ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών. Και αυτό, όπως είπε, με τις αλλαγές στην νομοθεσία κατά το παρελθόν, δημιουργήθηκαν δύο ταχύτητες αγροτών, με τη μία εξ αυτών να θίγονται περισσότερο λόγω αυξημένου κόστους κατασκευής και μειωμένης εγγυημένης απόδοσης από την αρχική συμφωνία. Η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κυρία Χαρακεφαλίδου, αμφισβήτησε το ορθό της διάταξης στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και είπε ότι ενδέχεται να προσληφθεί διευθυντής, όχι εγνωσμένου κύρους, σχετικός δηλαδή με το αντικείμενο, αλλά και ένας μάνατζερ από το χώρο της βιομηχανίας, και ζήτησε να διαφυλαχθεί το κύρος της διαδικασίας. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστίδης Μπαλτάς διαβεβαίωσε ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να προσληφθεί διευθυντής εγνωσμένου κύρους στο χώρο του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εκιάται την νομιμότητα και εξήγησε ότι το Υπουργείο δεν πρέπει και ούτε παρεμβαίνει στη λειτουργία των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Να παραμείνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να δούμε τώρα τις επίκαιρες ερωτήσεις που απίφθηναν βουλευτές το πρωί της Παρασκευής προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού. Τη διαβεβαίωση ότι το μέτρο της απόσυρσης των αυτοκινήτων θα επανέλθει έδωσε ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Δημήτρη Καμένου. Λέω λοιπόν με σαφήνεια ότι νομίζω ότι σε αυτό το τομέα έχει τελειώσει η ιστορία της διαπραγμάτευσης και πολύ σύντομα θα φέρουμε σχετική διάταξη στη Βουλή που θα λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δεσμευτώ ότι θα είναι για πιο χρονικό διάστημα και για πιο ακριβώς τιμή, αλλά θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και σίγουρα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Τις καθυστερήσεις που ξεπερνούν και τα 3 χρόνια στην έκδοση συντάξεων του ΙΚΑ, κατήγγειλε με την επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις και διαβεβαίωσε τον ερωτώντα βουλευτή ότι η επερχόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα δώσει τέλος στα προβλήματα στην καταβολή των συντάξεων. Τη διακοπή της λειτουργίας του ΔΥΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου και την πιθανή μεταφορά της έδρας του αποτυχίου σε άλλο νησί, έθεσε με την επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Άννα Βαγενά προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο αρμόδιος Υπουργός Αριστίδης Μπαλτάς παραδέχθηκε την απροθυμία του Δήμου Χίου να συνδράμει στα προβλήματα του Περιφερειακού Θεάτρου και συμφώνησε για τη μεταφορά της έδρας σε άλλο νησί του Αιγαίου. Ερώτηση για τους ελέγχους που προτίθεται να κάνει το ΣΔΟΕ στις φορολογικές δηλώσεις της κυρίας Μαρέβα Γκαμπόφσκι Μητσοτάκη και του πόθεν έσχες του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, έθεσε προς το Υπουργείο Οικονομικών ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος. Ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Τρίφων Αλεξιάδης δήλωσε αναρμόδιο το Υπουργείο για το πόθεν έσχες, ενώ διαβεβαίωσε τη Βουλή ότι όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν θα διερευνηθούν και όλα θα έρθουν στο φως, είτε για πολιτικούς είτε για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος καυτηρίασε τη σπουδή, όπως είπε, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών να σπεύσει να απαντήσει σε ερωτήσεις τέτοιου ύφους, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί προσέρχονται σε συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την αναρμοδιότητά του να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Νικολόπουλου επανέλαβε ο Τρίφων Αλεξιάδης. Η κυβέρνηση οφείλει να έχει ελαφρά εδώ νεοελληνικά ντροπή και να κοκκινίζει, διότι τη στιγμή που σε μία ώρα θα υπάρχει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για μείζον εθνικό θέμα, στο οποίο ζητά συνένεση της αντιπολίτευσης, έρχεται εδώ και σκηνοθετεί συζητήσεις επί ερωτήσεων αυτού του τύπου.
Αυτά τα πράγματα δεν τιμούν την κυβέρνηση, αλλά σε στιγμές εθνικής κρίσης, όσο ασήμαντα, αδιάφορα και ταπεινά και αν είναι, βλάπτουν βαθύτατα τη χώρα, την κοινωνία, την πατρίδα. Είπα από μόνος μου, από την αρχή της ομιλίας μου, ότι το άρθρο 129 λέει για δύο ερωτήματα και τα ερωτήματα είναι 9. Από μόνος μου το είπα. Και είπα ότι για ορισμένα ερωτήματα είμαι αναρμόδιος. Δεν καταλαβαίνω σε ποιο τομέα είναι η κριτική σε μένα, όταν ξεκαθάρισα ότι η κριτική, ότι τα θέματα αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, είναι άλλων Υπουργείων. Η βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρία Φωτεινή Βάκη, αναφέρθηκε στα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, επισημένοντας ότι είναι υποστελεχωμένες κέρυες σημασίας οι υγειονομικές μονάδες όπως του τεχνητού νεφρού, της παιδιατρικής, τα επίγοντα, ενώ το προσωπικό είναι περίπου στο 50% του προβλεπόμενου στο οργανόγραμμα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης απάντησε, λέγοντας ότι καταβάλλεται γενικότερα προσπάθεια αντιμετώπισης παρόμοιων προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα και ενημέρωσε πως αρκετές θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που θα καλυφθούν σύντομα τόσο από το διαγωνισμό του περασμένου Οκτωβρίου, όσο και από τον προσεχή μεγάλο διαγωνισμό των 1.800 θέσεων. Εξήγησε δε ότι ο μαγνητικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Κέρκυρας δεν λειτουργεί εξαιτίας της άρνησης του χειριστή που διορίστηκε να αποδεχτεί τη θέση. Ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, κ. Ιωάννης Σαρίδης, τόνισε την ανάγκη της κατεπίγουσας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού που ξεκίνησε από το 2007 για την προμήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και ζήτησε από την κυβέρνηση να δεσμευτεί για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης απάντησε, λέγοντας ότι η καθυστέρηση προμήθειας ασθενοφόρων οφείλεται στο τέρας της γραφειοκρατίας, εξηγώντας δηλαδή στον προσυμβατικό έλεγχο, όπως είπε, από το ελεκτικό συνέδριο, και ενημέρωσε πως έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε τα πρώτα 90 ασθενοφόρα να έχουν παραδοθεί έως τις 30 Ιουνίου. Και όσον αφορά στα υπόλοιπα 96, ο Υπουργός είπε ότι τα χρήματα υπάρχουν και θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ανέφερε επίσης ότι το ΕΚΑΒ ήδη ενισχύθηκε με προσωπικό και θα ενισχυθεί ακόμα το προσεχές διάστημα. Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ανέφερε ότι ο αγρότης πιέζεται οικονομικά και χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, όπως με τη συμβολή του Υπουργείου στη βελτίωση του τραπεζικού προϊόντος με την επωνυμία Κάρτα Αγρότη, με την επιδότηση ή μείωση του επιτοκίου της κάρτας για να αυξηθεί έτσι το πλαφόν της κάρτας, δηλαδή η χρηματοδότηση του αγρότη. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας και η παροχή ρευστότητας στην αγροτική οικονομία, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, εξηγώντας ότι με την κάρτα του αγρότη ο παραγωγός θα μπορεί να προεισπράττει όλο το χρόνο έναντι των ενισχύσεων που δικαιούνται από το τραπεζικό ίδρυμα της προτίμησής του με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από τα σημερινά δεδομένα χρήματα που του είναι απαραίτητα για την αγορά εφοδίων και τη χρηματοδότηση εν γέννη της δραστηριότητάς του. Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ιωάννης Κουτσούκος, ζήτησε να πληροφορηθεί για το χρονοδιάγραμμα καταβολής και των υπόλοιπων αποζημιώσεων και ενισχύσεων στους αγρότες της Ηλίας για τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή του πρώτου εξαμήνου του 2015, κάνοντας λόγο και σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε λέγοντας ότι ο ΕΛΓΑ έχει ολοκληρώσει σχεδόν την καταβολή των αποζημιώσεων του 2014, το προηγούμενο του 2015, καταβάλλοντας μάλιστα στους αγρότες 175 εκατομμύρια ευρώ και ότι ήδη έχει ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων του 2015 και θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν ανά μήνα μέχρι τον Ιούλιο. Όσον αφορά στις υπόλοιπες πληρωμές για ενισχύσεις, ο κ. Αποστόλου, συνεχίζοντας ανάλογα με τη δημοσιονομική επάρκεια, είπε θα γίνουν και προανήγγειλε σχεδιασμό επίλυσης οριστικά του προβλήματος των καθυστερήσεων. Να αλλάξουμε θέμα, Θάλια, καθώς τη Δευτέρα συμπληρώνονται 68 χρόνια από την επίσημη τελετή ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Την προηγούμενη Τρίτη, η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής τίμησε την 68η επέτειο της ενσωμάτωσης σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα της Γερουσίας του Κοινοβουλίου. Η επίσημη τελετή της Ένωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 πανηγυρικά και μέσα σε άκρατο ενθουσιασμό των κατοίκων της. Σε πανηγυρική εκδήλωση με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιφερειών και του Προέδρου της Δημήτρη Γάκη, η Βουλή τίμησε την επέτειο της ενσωμάτωσης. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, στο χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Η ενθύμηση των ιστορικών γεγονότων δεν είναι απλώς καθήκον για τους μεταγενέστερους και φόρος τιμής σε όσους τα δημιούργησαν. Είναι ευκαιρία για προβληματισμό, αυτογνωσία, συμπεράσματα χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον. Τα Δωδεκάνησα, το σταυροδρόμι συνάντησης λαών, θρησκειών, πολιτισμών μεταξύ τριών υπήρων.
συνεχίζουν σήμερα να παραμένουν ένας επώνυμος παγκόσμιος προορισμός που συμβάλλει σημαντικά στη χυμάζουσα οικονομία της χώρας. Μπορεί φέτος η Δωδεκάνησος να γιορτάζει 68 χρόνια ελευθερίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εφησυχασμός λόγω των αυξημένων δυσκολιών διαβίωσης των κατοίκων των νησιών μας, μέσα σε μια πολύχρονη όσο και πρωτόγνωρη κρίση που αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Στις 28 Ιουνίου 1946, μετά από πολλή ώρες συνεδριάσεις, σε μια παρατεταμένη διπλωματική διελκυστίδα που φαινόταν να οδηγεί σε αδιέξοδο, επιτέλους ανακοινώνεται το μεγάλο γεγονός της συμφωνίας. Οι Δωδεκανήσοι παραλυρούν και πανηγυρίζουν. Το σχέδιο της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων εγκρίνεται στις 10 Φεβρουαρίου 1947. Αναγνωρίστηκαν έμπρακτα οι βαρύες θυσίες των Δωδεκανησίων και η Ελλάδα αποκτά νομικό τίτλο κυριαρχίας στα νησιά. Στις 31 Μαρτίου 1947 υποστέλλεται η Βρετανική σημαία από τον ιστό του Διοικητηρίου της Ρόδου και υψώνεται περήφανα η Ελληνική. Ο κόσμος δεν εννοούσε να διαλυθεί, αλλά σαν ένας άνθρωπος βάδιζα σε μια κατεύθυνση. Πού να πηγαίνουν άραγε? Λοιπόν, μετά την πρώτη χαρά, μετά τη δοξολογία, μετά το πρώτο ξέσπασμα του ενθουσιασμού τους, τι σκέφτηκαν να κάνουν οι αγνοί αυτοί νησιώτες, οι καθαροί αυτοί Έλληνες της Δωδεκανήσου? Πήγαιναν στο νεκροταφείο για να πούνε στους νεκρούς τους ότι ελευθερωθήκαμε. Στις 7 Μαρτίου του 1948, με την παρουσία των τότε βασιλέων Παύλου και Φρυδερίκης της Κεντρικής Δωδεκανησιακής Επιτροπής, με επικεφαλής τους αγωνιστές Σκεύος Ζερβό και Μιχαήλ Βολονάκη, τις θρησκευτικές και πολιτικές αρχές, αντιπροσωπείες των χωριών και των νησιών με τοπικές ενδυμασίες, καλή ώρα, και πλήθος αμέτρητο, αρχίζει το τελετουργικό με καθολική και έκδηλη τη συγκίνηση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Θόδωρος Δρίτσας αναφέρθηκε στα σημαντικά στοιχεία των Δωδεκανησίων που καταγράφονται ακόμη και σήμερα. Στις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της Δωδεκανήσου αναφέρθηκαν και άλλοι ομιλητές και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Σχετικά με την οδική ασφάλεια και το οδικό περιβάλλον, ενημερώθηκαν το πρωί της Πέμπτης τα μέλη της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας από τον Βασίλη Ψαριανό, καθηγητή του Πολυτεχνείου, και τον Ελευθέριο Κοκκινάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Τεχνικής Εταιρείας Οδοποιίας. Ο κύριος Ψαριανός, μέσα από οπτικό υλικό, παρουσίασε τα σημαντικότερα προβλήματα στους εθνικούς και αστικούς δρόμους της χώρας. Οι εθνικοί δρόμοι, είπε διεθνώς, έχουν το 1 τρίτον του μήκους τους για προσπέραση. Στη χώρα μας αυτό είναι μόλις το 8%, με αποτέλεσμα παράνομες προσπεράσεις και δυστυχήματα. Οι νταλίκες οδηγούν στη δεξιά λωρίδα και οι οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους αν επιχειρήσουν προσπέρασμα, σημείωσε ο κύριος καθηγητής, ενώ για τις αστικές περιοχές χαρακτήρισε την κατάσταση αυθαίρετη. Οι κακοτεχνίες, οι αυθαιρεσίες και το παράνομο παρκάρισμα έχουν αποκλείσει τελείως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους, αλλά και γονείς με παιδιά από τα πεζοδρόμια, τόνισε ο κύριος Ψαριανός. Ένα πεζοδρόμιο πρέπει να είναι 2,5 μέτρα, οτιδήποτε μικρότερο απαγορεύεται, σημείωσε ο ίδιος και κατέληξε συνοψίζοντας την αιτία του προβλήματος. Όσο η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα δεν μπορέσει να συγκροτηθεί, να είναι σοβαρή, να έχει συνέπεια, ό,τι και να κάνουμε θα έχει με έναν θετικό αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν θα έχει το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Ο κύριος Κοκκινάκης, που είναι κατασκευαστής, είπε ότι η σημαντικότερη αιτία ατυχημάτων είναι η ολισθηρότητα των δρόμων και παρουσίασε τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής, με την οποία, όπως είπε, μειώνει τα τροχαία από 85 έως και 100%, με το 1 τρίτον του σημερινού κόστου συντήρησης των οδοστρωμάτων. Ο κύριος Κοκκινάκης, αναφερόμενος στα ατυχήματα στη χώρα μας, είπε: Η ασφάλεια η οδική είναι κάτι που λέει τι? Κάθε τρεις μήνες πέφτει ένα τζάμπο στην Ελλάδα. Ποιος ασχολείται? Την ίδια στιγμή που θα σκοτωθεί κάποιος επώνυμος κάπου και θα γίνει χαλασμός. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγιναν οι διορισμοί σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Πρόκειται για τη θέση της αναπληρώτριας Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τοποθετείται η Μαρία Ζωή Φουντοπούλου. Τη θέση της Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, την οποία καταλαμβάνει η Σοφία Βγητίδου, και τη θέση της αναπληρώτριας Προέδρου, στην οποία τοποθετείται η Λέλα Γόγου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων για την εβδομαδιαία κοινοβουλευτική δραστηριότητα.
Θα είμαστε και πάλι κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο στις 11 το πρωί, καθώς και την Κυριακή στη 1:30 το μεσημέρι. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.